Χριστουγεννιάτικα δέντρα, γυρλάντες, φάτνες και Άγιοι Βασίλειδες κοσμούν αυτές τις ημέρες τις βιτρίνες των καταστημάτων του Ρεθύμνου και τους εμπορικούς δρόμους της πόλης, έχοντας δημιουργήσει ένα κλίμα γιορτινό με απότερο στόχο την τόνωση αφενός της ψυχολογίας των καταναλωτών και των καταστηματαρχών και αφετέρου την τόνωση της ίδιας της αγοράς. Υποτονική είναι η κίνηση στα καταστήματα του Ρεθύμνου 4 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και οι επαγγελματίες ευελπιστούν έστω και την τελευταία στιγμή να δουν το τζίρο τους να ανεβαίνει. Τζόρικη θα είναι η χρονιά μας, θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Να κάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε μπει διστακτικά στο εορταστικό ωράριο και, και οι καταναλωτές, αλλά και εμείς με τις επιφυλάξεις που είχαμε γιατί τα περιμένουμε αυτά. Δυστυχώς ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές. Λίγο νεκρή είναι. Λιγάκι, λίγο πιο συγκρατημένα. Κοιτάτε βέβαια τις τιμές, έτσι. Βέβαια, ναι. Χάλια βλέπω την αγορά. Χάλια, Ναι, βέβαια. Δεν κινείται ο κόσμος. Θα ψωνίσετε εσείς φέτος? Όχι, τίποτα. Η εορταστική ατμόσφαιρα όμως δεν είναι αρκετή για να ζεσταθεί η αγορά, καθώς οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα προστοζήν και για αυτούς πλέον τα είδη ένδυσης και υπόδεισης αποτελούν πολυτέλεια. Τίποτα, μόνο καμιά τυρόπιτα τη βγάλουμε. Καλές είναι, προσπαθούν και οι μαγαζάτορες να κάνουν κάτι καλύτερο, να μπορέσουμε και εμείς να κινηθούμε και αυτοί το ίδιο, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δύσκολα όμως τα πράγματα. Τα ταμεία για γεμίσουν δεν το νομίζω. Απλά ένα μέρος των υποχρεώσεων που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε, πιστεύω να το καλύψουμε. Πιστεύουμε τις επόμενες μέρες ότι κάτι θα γίνει. 230 ευρώ αγροτική συντάξη παίρνω. Μπορείς να ζήσεις με 200 το μήνα. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες, αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομική κατάσταση, όπως υποστηρίζουν, κατεβάζουν όσο μπορούν τις τιμές, δίχως όμως μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, αφού, όπως λένε οι καταναλωτές, είναι μουδιασμένοι και επιφυλακτικοί ως προς τις αγορές τους. Εμείς έχουμε ήδη καλές τιμές και κάνουμε κάτι καλύτερο στον κόσμο, ό,τι μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, φοβούνται. Κοιτάζουν τιμές, λέει, θα δούμε, θα κοιτάξουμε, θα ξαναγυρίσουμε. Η κίνηση είναι χάλια και υποτονική πάρα πολύ και πολύ κάτω από πέρυσι. Εμείς από μόνοι μας το κάνουμε, συν το γεγονός ότι έχουμε απορροφήσει και 3 αυξήσεις ΦΠΑ. Περικοπές σε μισθούς, δώρα και συντάξεις έχουν οδηγήσει στον αδύρ την αγοραστική κίνηση. Υπάρχει κρίση παντού. Mm-hmm. Κόβουν τώρα τα επιδόματα, κόβουν τα δώρα, κόβουν τα πάντα. Δράμα, εφόσον μας τα φάγαν όλα. Δώρα δεν πήρα, πράγμα δεν πήραμε. Ας τα χαίρονται αυτά που τα φάγανε. Οι εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνου αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, καθώς και το εορταστικό ωράριο που τέθηκε σε ισχύ, πιθανόν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα και να ενισχύσουν έστω και λίγο τα ταμεία των εμπόρων.